Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, αυτός είναι ένα ζεστό καφές. Φτιάξτε και εσείς κάτι έτσι που να βοηθάει με δυνατά θέματα. Λοιπόν, θέματάρα σήμερα, μια επιστολή που έχει καιρό που την κρατάω και ήρθε η ώρα της να την κάνω, με τίτλο «Μα θέλουν τη γυναίκα χαζή» Λοιπόν, ελπίζω να μην ταυτιστούν αρκετέ γυναίκε με αυτό το βίντεο. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι, ανεξαρτήτως φίλου, ηλικίας, ερωτικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάστασης και του καθεξής, θα αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που μας μπουρδουκλώνουν και δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε τη ζωή, την αγάπη, τη χαρά, τον έρωτα, το φλερτ και τον dating. Πάμε να διαβάσουμε την επιστολή της φίλης. Θέκλα μου, γεια σου. Γεια σου. Έχει καιρό που θέλω να σου γράψω. Παρακολουθώ τα βίντεό σου και περισσότερο αυτά που είναι για σχέσεις. Και ιδιαίτερα εκείνα που είναι για τις νέες γνωριμίες. Φαντάζομαι παρακολουθείς τα βίντεο από το playlist «Θέλω να κάνω σχέση» και από το άλλο το playlist που έχει τίτλο «Πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία» hashtag flirt, hashtag dating. Λοιπόν, είμαι 42 χρονών και είμαι single. Ωραία. Στην πραγματικότητα έχω παντρευτεί μια φορά. Παντρεύτηκα μικρή. Αλλά χώρισα επίσης μικρή. Παντρεύτηκα την πρώτη μου αγάπη μόλις τελείωσα από το πρώτο μου πτυχίο και τρία χρόνια μετά καταλήξαμε να χωρίσουμε. Ο λόγος ήταν ότι ο πρώην άνδρας μου είχε παράπονο που συνέχεια διάβαζα και δεν είχα χρόνο για εκείνον. Είναι αλήθεια πως διάβαζα. Μετά το πτυχίο προχώρησα να κάνω μάστερ και στη συνέχεια διδακτορικό ενώ αυτός ξεκίνησε να εργάζεται. Στο διδακτορικό εργαζόμουν και εγώ με μειωμένο ωράριο φυσικά και δεν πιστεύω πως τον παραμελούσα. Όλο τον ελεύθερο χρόνο μου τον αφιέρωνα σε αυτόν. Αλλά όντως δεν ήταν και πολύ ο ελεύθερος χρόνος μου. Τέλος πάντων, τότε που χωρίσαμε, εγώ είχα μια ευκαιρία να δουλέψω σε ένα εργαστήριο στο εξωτερικό και αυτός μου είπε «Αν πά στο εξωτερικό χωρίζουμε». Εγώ πήγα και χωρίσαμε. Δεν με πείραξε τότε. Ήμουν 27 χρονών και δεν ήμουν ακόμη έτοιμη να κάνω παιδιά ή δεν ήμουν και τόσο σίγουρη. Αλλά ο πρωινάνδρας μου πίεζε τότε να ξεκινήσουμε οικογένεια. Οπότε θεώρησα πως ήταν καλύτερο και για τους δύο να χωρίσουμε. Ναι, αν δεν συμφωνεί ένα ζευγάρι στο να δημιουργήσουν οικογένεια ή όχι, Αυτό είναι λόγος χωρισμού. Και αν δεν δείχνει κατανόηση ο ένας τον άλλο για την εργασία του ή για τις απαιτήσει που έχει η εργασία του και το διάβασμα του, και αυτό επίσης είναι λόγος χωρισμού. Γιατί αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δείχνει κατανόηση ότι χρειάζεται να εργαστεί περισσότερε ώρε ή να διαβάσει, εφόσον τον ελεύθερο του χρόνο αυτό ο κάποιο, είτε άντρα είναι είτε γυναίκα είναι, τον αφιερώνει στη σχέση και σε σένα. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ. Πώ να το πω, Είναι μεγάλη απόδειξη έλλειψη ενσυναίσθηση να κατηγορεί κάποιον ο οποίο κάνει διδακτορικό, που είναι πολύ δύσκολο να διδακτορικό. Δεν έχω κάνει εγώ διδακτορικό, αλλά γνωρίζω ανθρώπου που έχουν κάνει διδακτορικό και είναι ιδιαίτερα επίπονο πνευματικό έργο που το θέλει πολλές ώρες διαβάσματος. Τώρα, για το να πάει η κοπέλα στο εξωτερικό, από ό,τι καταλαβαίνω ήταν για λίγο καιρό το να πάει στο εργαστήριο στο εξωτερικό και τη είπε ότι αν πας χωρίζουμε και σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι ε, αν έχει γερές βάσει ένας ζευγάρι μπορεί να αντέξει μια σχέση η οποία είναι από κοντά... Και είναι σοβαρή σχέση και πραγματική σχέση, αν για ένα χρονικό διάστημα χρειαστεί είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα να πάνε εκτός χώρας για μια αποστολή μια, ξέρω εγώ, συνήθως οι εργασίες που κάνεις, ας πούμε, τα συμβόλαια που υπογράφουν για να εργαστούν οι μεταδιδακτορικοί φοιτητέ είναι για ένα σεμέστερ συνήθω ή για ένα ακαδημαϊκό έτο, δεν είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζω, βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι ίσω δεν ήταν καλή ιδέα για οποιονδήποτε, όχι μόνο για την κοπέλα αυτή, να παντρεύονται οι άνθρωποι προτού τελειώσουν τι σπουδέ του. Δηλαδή, το να είσαι και φοιτητή και παντρεμένο είναι κάπω. Είναι δύο αντικρουόμενε ιδιότητε. Έχει ανθρώπους που τα καταφέρνουν και το κάνουν να δουλέψει. Έχει ανθρώπους που δυσκολεύονται. Αλλά από την πείρα μου, όχι μόνο την επαγγελματική, αλλά και την προσωπική από ζευγάρια που γνωρίζω στον προσωπικό μου κοινωνικό χώρο, ανθρώπους που τους ξέρω στην ζωή και δεν είναι θεραπευόμενοι μου οι άνθρωποι που ζητούν τις συμβουλές μου ως ψυχολόγος, Γνωρίζω ζευγάρια τα οποία παντρεύτηκαν μικροί, ίσω και προτού τελειώσουν τι σπουδέ του, ενώ το πρώτο πτυχίο. Και όμω παρέμειναν καλά μαζί, παρόλε τι δυσκολίε που είχαν α, κατά τη διάρκεια των σπουδών, που αυτέ τι δυσκολίε τι ξεπέρασαν. Όπω όλα τα ζευγάρια, ειδικά στην αρχή μια σχέση και ενό γάμου, μέχρι να μπουν οι δύο άνθρωποι σε ένα τρόπο ζωή που να καταφέρουν τις ισορροπίες να τις εξισορροπήσουν ούτως ώστε και οι δύο να νιώθουν και ελευθερία και ασφαλεία είναι φυσικό να υπάρχουν κάποιοι κραδασμοί αλλά αν η σχέση είναι υγιής και υπάρχει πραγματική αγάπη και από τις δύο πλευρές αντέχει στους κραδασμούς και στους κλειδονισμούς που ξαναλέω όλα τα ζευγάρια έχουν στην αρχή Λοιπόν, τώρα στο σήμερα έχω επιστρέψει στην Ελλάδα Βρήκα μια πολύ καλή δουλειά σε μια πολυεθνική εταιρεία. Η προσφορά ήταν εξαιρετική και η αλήθεια είναι πω είχα κουραστεί να ζω και να εργάζομαι στο εξωτερικό. Πεθύμησα την πατρίδα μου. Είμαι single εδώ και τέσσερα χρόνια. Μετά το διαζύγιο είχα μια μακροχρόνια σχέση στο εξωτερικό η οποία τελείωσε. Επειδή και αυτό ήθελε να κάνει παιδιά, αλλά εγώ πλέον είμαι σίγουρη πω δεν θέλω. Δεν μου ταιριάζει η μητρότητα. Χαίρομαι να ακούω ανθρώπου να αναγνωρίζουν ότι θέλουν να κάνουν παιδιά επειδή νιώθουν και είναι σίγουροι και το έχουν τσεκάρει και του ταιριάζει η γονικότητα, ή που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά επειδή το έχουν τσεκάρει, το γνωρίζουν και είναι σίγουροι γι' αυτό ότι δεν του ταιριάζει η γονικότητα. Στενοχωρεί να βλέπω ανθρώπου άσκεφτα να προχωρούν στο να λαμβάνουν μια τόσο σοβαρή ευθύνη όπω αυτήν τη γονικότητα και μετά να μην τη φέρνουν με σοβαρότητα αυτήν την ευθύνη εις πέρας να μην ανταποκρίνονται ορθά στην ευθύνη του. Λοιπόν, δεν μου ταιριάζει η μητρότητα, λέει η κοπέλα, και πλέον είμαι σίγουρη πω δεν θέλω να κάνω παιδιά. Και στα 42 μπορεί να κάνει παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι ότι την έχουν πάρει και τα χρόνια. Γνωρίζουμε σήμερα ότι με την επιστήμη και την εξέλιξή τη, οι γυναίκε μέχρι τα 50 μπορούν να κάνουν παιδιά. Επίση, γνωρίζουμε ότι και η προγιαγιά μου γέννησε το 11ο τη παιδί στα 51. Οπότε και παλιότερα υπήρχαν γυναίκε οι οποίε έκαναν παιδιά μέχρι τα 50. Ενώ ηλικιακά, σωματικά, η μπάρα ανεβαίνει μέχρι τα 50 πλέον. Και έχουμε κάνει και σχετικά βίντεο, δεν θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα. Τα υπέρ και τα κατά του να κάνει παιδί σε μεγαλύτερη και σε νεότερη ηλικία. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν μου ταιριάζει η μητρότητα. Θέλω όμω υγιή συντροφικότητα. Μάνα μου, και να σου μόνη σου, είναι πολύ που θέλουμε υγιή συντροφικότητα. Έκλε και θέλει, λέει μια έκφραση στην Κύπρο. Είναι κυπριακή έκφραση. Έκλεγε και ήθελε. Του στείλω ότι δεν είναι ό,τι θέλουμε. Δεν παίρνουμε πάντα αυτό που θέλουμε. Ή όταν κάποιο θέλει κάτι πολύ και δεν το βρίσκει. Λοιπόν, επιστρέφοντα πίσω στην Ελλάδα, συνέχισα να έχω ανοιχτό τον Bumble στο κινητό μου. Μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέω στη χώρα που ζούσα και θεωρείται μια από τι αξιόπιστε εφαρμογέ για σοβαρέ γνωριμίε. Στη χώρα που ζούσε, στην Ελλάδα, <laughs> στην Ελλάδα, κορίτσι μου, τι εφαρμογέ γνωριμιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν τι χρησιμοποιούμε όπω τι χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό. Όχι. Το κατάλαβε, φαντάζομαι όμω, για να μου στείλει επιστολή. Είχα βγει μερικά ραντεβού από τον Μπάμπολ όταν ήμουν στο εξωτερικό, το οποίο δεν κατέληξα σε σχέση, αλλά οι άνδρες με τους οποίους βγήκα, μου φέρθηκαν πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι ο κόσμος να έχει καλές εμπειρίες dating. Ξέρετε, το φλερτ και το dating δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει σε σχέση. Και η διαδικασία του dating, να φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο και να βγαίνουμε ραντεβού, είναι μια καλή διαδικασία. Δηλαδή, εάν γίνει με σεβασμό και αλληλοεκτίμηση, δεν χανούμε κάτι. Δηλαδή, αν δεν οδηγήσει σε σχέση, αν έχουμε κάποιε συνομιλίε, κάποιε κάποιες ανταλλαγέ μηνυμάτων, κάποια τηλεφωνήματα, κάποιε συναντήσει εκ του σύνεγγυ, αν πάμε για φαγητό, αν πάμε για καφέ, και τελικά καταλήξουμε στο ότι δεν υπάρχει και από τι δύο πλευρέ η ίδια επιθυμία για να προχωρήσουν σε μια σχέση, από καμία πλευρά δεν υπάρχει επιθυμία να προχωρήσουν σε μια σχέση, δεν, δεν χάνει κάτι, Αν γνωρίζει έναν άνθρωπο. Αλλά δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία του να βγαίνουμε ραντεβού. Δεν την έχουμε ω κοινωνίε ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα. Και είναι μια νοοτροπία που πρέπει να καλλιεργήσουμε. Γιατί μόνο καλό θα μα κάνει να βλέπουμε με σεβασμό ο ένα άνθρωπο τον άλλον και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γνωρίσουμε έναν άλλον άνθρωπο με σεβασμό, χωρί αυτό να σημαίνει οτιδήποτε. Ότι δηλαδή βγαίνω ραντεβού, απαιτώ να κάνω κάτι, ξέρω εγώ, απαιτά, απαιτώ να κάνω σεξ ή να κάνω σχέση επειδή βγαίνω ραντεβού. Λοιπόν, δεν άλλαξα κάτι στο προφίλ μου, στον Μπάμπολ, όταν ήρθα στην Ελλάδα. Είχα το πραγματικό μου όνομα, τη φωτογραφία μου και το είχα συνδεδεμένο με τα κοινωνικά μου δίχτυα. Και στα κοινωνικά μου δίχτυα έγραφα και που σπούδασα και τι και όλα. Εντάξει. Θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό, σε δημοφιλήσεις τους σελίδες και εφαρμογές γνωριμιών, μπορεί να δεις πολύ γνωστούς ανθρώπους σε εκείνη τη χώρα. Δηλαδή μπορείς να δεις έναν διευθυντή μιας μεγάλης εταιρείας, να δεις κάποιον ο οποίος έχει μια εκλελεγμένη θέση ως πολιτικός, κάποιον που να είναι ξέρω, δημοσιογράφος σε ένα κρατικό κανάλι που να τον ξέρει ο κόσμος όλος και να έχουν κανονικά το προφίλ του στο Tinder, στο Bumble, δεν ξέρω όπου αλλού σε ποιες άλλες εφαρμογές γνωριμιών μπορεί να χρησιμοποιούν και να το έχουν κανονικά και να μην τρέπονται με τίποτα. Για το γεγονό ότι είναι σύγκολη και έχουν προφίλ σε εφαρμογέ γνωριμιών. Δεν παρατηρείται αυτό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σαν να υπάρχει μια ντροπή γύρω από το να έχει κάποιο προφίλ σε εφαρμογέ γνωριμιών και γενικότερα δεν, τα, δεν ξέρουμε πώ να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε και την κουλτούρα του φλερτ και του ντέιτι. Κυρία Θέκλα, δεν πίστευα στα μάτια μου τι αντιμετώπιση δεχόμουνα από του άντρε με του οποίου συνομιλούσα. Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά ήταν φανερό πως ακόμη και εκείνοι που έγραφα στο προφίλ τους και στο τσάτ πως αναζητούσα μια γνωριμία με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης, με αντιμετώπιζα με καλυμμένη επιθετικότητα. Ένιωθα πως τις συνομιλίες μαζί τους έπρεπε να απολογούμε γιατί να έχω κάνει τόσα χρόνια σπουδές, γιατί να μην έχω επιλέξει να κάνω οικογένεια. Αυτό ακόμη και από άντρε που ήδη είχαν ένα ή δύο γάμου στο ενεργητικό του και ήδη είχαν παιδιά και δεν ήθελαν να κάνουν άλλα παιδιά. Μάλιστα. Ένιωσα πω κάποιοι από αυτού με κατηγορούσαν γιατί να γίνω γυναίκα καριέρα, και ένιωθαν κάποια απειλή από το πρόσωπό μου. Μήπω το κόμπλεξ τους χτύπησε κόκκινο. Το κόμπλεξ είναι μια α, λέξη τη καθομιλουμένη, η οποία σημαίνει αισθήματα μειονεξία το οποίο βγαίνει από τον όρο inferiority complex, complex κατωτερότητα, που είναι ένα όρο ο οποίο δεν είναι δόκιμο πλέον ψυχιατρικά και ψυχολογικά, αλλά χρησιμοποιούνταν παλιότερα για να περιγράψει τη συνθήκη εκείνη που ένα άνθρωπο λόγω αισθημάτων μειονεξία και χαμηλή αυτοεκτίμηση κατέληγε να προβάλλει πάνω στου άλλου ανθρώπου τα δικά του το λέμε στην καθημερινή, κομπλεξιλίκια, τη δική του αρνητική εικόνα για τον εαυτό του να την προβάλλει πάνω στους άλλους. Νομίζω ότι αυτά σήμερα ε, συμπεριλαμβάνονται και βρίσκονται ως ε, ε, γνωρίσματα ανθρώπων με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, στο να νιώθουν μειονεκτικά για τον εαυτό τους, να νιώθουν ανασφάλιες και να προβάλλουν αυτές τις ανασφάλειες πάνω στους άλλους, κατηγορώντας τους άλλους ή με το να του συμπεριφέρονται με παθητική επιθετικότητα ή καλυμμένη επιθετικότητα όπως τη λέει η κοπέλα. Τότε σκέφτηκα πως ίσως να ήταν απειλητικό ένα τέτοιο προφίλ στο οποίο να αναγράφονται τα πανεπιστήμια στο οποία σπούδασα και δίδαξα και το γεγονός πως είμαι κάτοχος διδακτορικού τίτλου. Απειλή, ναι. Πρέπει να προστατεύσεις τα αγοράκια από την απειλή. Αχ, Θεέ μου, Θεέ, μου, Θεέ μου. Αντί να προστατεύουμε του άνδρε από απειλητικά προφίλ, καλύτερα είναι ω κοινωνία να ενδυναμώνουμε του άνδρε, ώστε να χαίρονται να έχουν στο πλάι του μια δυναμική και επιτυχημένη γυναίκα και να καμαρώνουν, όχι να τη φθονούν. Και το ίδιο ισχύει και για τι γυναίκε. Εντάξει, τώρα όμω μα γράφει μια γυναίκα για την εμπειρία τη με του άνδρε των Bumble που δεν ήταν μπάμπολ, δεν ήταν μια φουσκάλα, ήταν ένα μπάμπολ. Είπα και εγώ τώρα να κάνω ένα χαζό λογοπαίγνιο και θα καταλάβετε γιατί το κάνω αυτό το λογοπαίγνιο. Θα δείτε. Είπα τότε να αποκρύψω από το προφίλ μου αυτές τις πληροφορίες, να αφήσω το όνομά μου και τις φωτογραφίες μου, όμως να μην φαίνεται ούτε το επίπεδο των σπουδών μου, ούτε άλλα στοιχεία για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου ζωή. Όντως, όταν το έκανα αυτό, άρχισα να έχω περισσότερα ματ δηλαδή να την επιλέγουν για γνωριμία περισσότεροι άνδρες και να με προσεγγίζουν περισσότεροι άνδρες με πιο ευγενικό και φλερταριστικό τρόπο. Ε, μία ιδιομορφία που έχει τον Bumble είναι όταν το χρησιμοποιείς ως εφαρμογή γνωριμιών ε, μετά το match πρέπει να μιλήσει πρώτα γυναίκα. Δεν μιλήσει πρώτα γυναίκα, δεν προχωράει η συνομιλία. Και υποτίθεται είναι ένα φεμινιστικό app. Φεμινιστικό app, μαϊά, θα έλεγα για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά τέλο πάντων. Είμαστε λίγο διαδικτυακά γράμματι. Να μην πω και κοινωνικά γράμματι. Να μην πω πως δεν ξέρουμε ούτε να φλερτάρουμε, ούτε να βγαίνουμε ραντεβού. Να τα πω. Να μην τα πω η γυναίκα. Να τα πω. Λοιπόν, όταν με ρωτούσαν που εργάζομαι, ανέφερα απλώς σε μια εταιρεία και άφηνα να εννοηθεί πως είμαι μια απλή υπάλληλος. Αν και έχω διευθυντική θέση, δεν το ανέφερα αυτό, ούτε την εταιρεία ανέφερα. Με έναν από αυτού, μάλιστα, αρχίσαμε να έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και σε κάποια φάση η κουβέντα πήγε στον τομέα μου. Ένα τομέα που φαινόταν να τον ενδιαφέρει και αυτόν, ίσω και λόγω του ότι ο δικό του τομέα, αυτό είναι εκπαιδευτικό στη μέση εκπαίδευση, είναι παραπλήσιος. Μου είπε τον τομέα τη οικοπέλα, αλλά για σκοπού προστασία των προσωπικών τη πληροφοριών και των άλλων ανθρώπων που συνομιλούσαν μαζί τη, δεν θα τον αναφέρω. Πάνω στη συζήτηση ξεχάστηκα και του έστειλα ένα σύνδεσμο για μια επιστημονική δημοσίευση που έκανα πριν πέντε χρόνια, ακριβώ πάνω στο θέμα το οποίο συζητούσαμε. Παρασύρθηκα από τον ενθουσιασμό τη συζήτηση και προ στιγμή ξέχασα πω δεν του είχα πει πω έχω ακαδημαϊκό βιογραφικό. Όταν λέει η κοπέλα ότι έκανε επιστημονική δημοσίευση, εννοεί μια επιστημονική μελέτη, η οποία έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και αυτή η μελέτη χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία ω επιστημονικό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει επιστημονική δημοσίευση, ότι έχει γράψει ένα επιστημονικό άρθρο, το οποίο συνήθως αυτά επιστημονικά άρθρα ε, γίνονται μετά από μια επιστημονική έρευνα πάνω στο θέμα το οποίο διαπραγματεύονται. Μια παγωμάρα ακολούθησε. Μιλούσαμε από τσάτ, δεν είχαμε ανταλλάξει τηλεφωνάκο μάρα, Αν το λες μια παγωμάρα ακολούθησε, εννοείς ότι σταπάντησε να σου γράφει. Μου mm. απάντησε... 20 λεπτά μετά πως νιώθει εξαπατημένος. Αγκαλά. Το ρώτησα τι εννοεί και μου είπε πως τον ξεφτύλισα που άρχισα μια τέτοια συζήτηση χωρίς αυτός να ξέρει πως εγώ έχω τέτοιο αβαντάζ. Ότι έχει τέτοιο πλεονέκτημα δηλαδή, τον εξαπάτησε. Του είπα πως δεν έχει σημασία αν εγώ έχω ασχοληθεί με την έρευνα. Αυτό είναι απλώς μια δουλειά και ότι οι απόψει μα συγκλίνουν, δεν παρεκκλίνουν. Δηλαδή, συμφωνούσαν σε αυτά που έλεγα και του στείλε την επιστημονική δημοσίευση για να επικυρώσει τη συμφωνία του. Αλλά αυτό ένιωσε εξαπατημένο. Μου είπε τότε πω συμφωνεί και πω δεν νιώθει να απειλείται από δυναμικέ γυναίκε φτάνει να είναι καλοήθη. Είπε από μόνο του, Δεν νιώθω να απειλούμε από δυναμικέ γυναίκε φτάνει να είναι καλοήθη. Είναι λίγο προβληματική αυτή η δήλωση. Γιατί δεν του είπε απειλή από εμένα, το οποίο από μόνο του δεν νιώθω να απειλούμε. Άρα, αν έχει ανάγκη να διευκρινίσει κάτι από μόνο σου, ειδικά μετά από τέτοια συμπεριφορά που έκανε 20 λεπτά να απαντήσει και μετά κατηγόρησε την κοπέλα ότι σε ξαπάτησε γιατί είχε αβαντάσου που ξεκίνησε τη συζήτηση χωρί να σου πει ότι έχει κάνει την έρευνα. Ε, εγώ το παίρνω βερεσέ. Και το να είναι καλοήθη, τι εννοεί. Εμένα, τον φτάνει να είναι καλοήθη, πάει στο ότι με ξεγέλασε που δεν μου είπε ότι είσαι αυτή η ερευνήτρια, την οποία ίσω να την είχε και υπόψη τη. Αν όντω ήταν διαβασμένο στον τομέα του. Του είπα πω είμαι καλοήθη και δεν είχα σκόπο να το ξεγελάσω. Μου είπε πω όλα καλά. Θα διαβάσει τη δημοσίευση και θα επανέλθει την επόμενη μάλιστα. Αμά σου λένε όλα καλά, ή γυναίκε να ανησυχεί. Την επομένη δεν επανήλθε. Μα γιατί δεν ξαφνιάζουμε. Μα γιατί. Το βράδυ του έστειλε ένα καλησπέρα και δεν απάντησε. Σκέφτηκα πω θα είχε πάει νωρί για ύπνο, αν και δεν ήταν τόσο αργά. Την προηγούμενη νύχτα την ίδια ώρα συνομιλούσαμε. Την επομένη το πρωί βρήκα ένα μήνυμα που έλεγε Καλημέρα, αποκοιμήθηκαν νωρί εψε. Το απάντησα κι εγώ Καλημέρα. Και μου έστειλε πίσω Πνίγομαι στη δουλειά σήμερα. Δεν θα τα καταφέρω να μιλήσουμε. Και δεν έχει στείλει τίποτα. Έχουν περάσει περίπου δύο εβδομάδε. Νομίζω το παίρνει το νόημα. Εγώ το πήρα το νόημα από πριν να σου στείλει καλημέρα, πνίγομαι. Από εκεί που δεν σου απάντησε, το καλησπέρα το έχω πάρει το νόημα. Ή μάλλον το έχω πάρει το νόημα από την παγωμάρα που ακολούθησε μετά που του στείλε τη δημοσίευση. Αυτό κυρία Θέκλα δεν ήταν ο μόνο, όχι που θα ήταν μόνο. Ήταν και ένα άλλο με τον οποίο φτάσαμε και στο σημείο να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και ο οποίο έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον να με γνωρίσει. Του είπα ότι είναι καλύτερα να μιλήσουμε στο τηλέφωνο πρώτα και μετά να κανονίσουμε συνάντηση. Στο τηλέφωνο έδειχνε να έχει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του. Σε κάποια φάση κάτι μου είπε και εγώ απάντησα με ένα λογοπαίγνιο. Είδατε γι' αυτό έκανα εγώ ένα χαζό λογοπαίγνιο προηγουμένω. Για τον Bumble και τον Bubble. Bubble σημαίνει στα αγγλικά φουσκάλα, Bumble είναι το όνομα τη εφαρμογή. Προφανώ δεν κατάλαβε το λόγο που και με ρώτησε τι εννοούσα. Και εγώ του εξήγησα απλά, χωρί κανένα υποτιμητικό τόνο στη φωνή μου. Δηλαδή δεν του έκανε women's planning. Η λέξη man's planning, που είναι από τι λέξει man και explaining, αφορά στου άντρε οι οποίοι εξηγούν σε μια γυναίκα κάτι σαν πω και η γυναίκα να είναι παλαβή. Λέγεται man's planning. Οπότε, οπότε, κάνω και εγώ τώρα ένα λογοπαίχνιο και λέω δεν του έκανε women's planning. Δεν του εξήγησε σαν πω και ήταν παλαβό. Λέει το έκανα απλά και χωρί κανένα υποτιμητικό τόνο στη φωνή μου. Μάλιστα, γελούσα κιόλα όταν το εξηγούσα, επειδή ήταν αστεία εξήγηση. Και μου λέει τότε με στόμφο στο τηλέφωνο, άρα μπορεί να ε, καταλάβει το στόμφο στο τηλέφωνο, μου φαίνεται πως είσαι πολύ έξυπνη για το δικό σου καλό. Too smart for your own good. Με αυτό μιλούσαμε στα αγγλικά, επειδή έτσι ξεκίνησε να μου γράφει. Αυτή η έκφραση «Too smart for your own good», πολύ έξυπνη για το δικό σου καλό, είναι ένας ιδιωματισμός στα αγγλικά που σημαίνει πως είσαι πολύ έξυπνη σε σημείο που σε βλάπτει. Ότι θα σου συνέφερε να είσαι λιγότερο έξυπνη δηλαδή. Βρε Θέκλα, τι γίνεται τελικά, μας θέλουν χαζές. Ψάχνουν για μια γυναίκα χαζή, ναι, ναι, ναι. Και αν ναι γιατί, θα σου απαντήσω μετά γιατί. Περιττών να σου πω πως και αυτό έστριψε μετά από αυτό το τηλεφώνημα. Κλείσαμε ένα ραντεβού για να πάμε για καφέ και δύο ώρες πριν μου έστειλε ένα μήνυμα ότι του και κάτι έκτακτο και δεν θα μπορέσει και αν θα με πείραζε να το αναβάλουμε. Ναι, με πειράζει το απάντησα και μου απάντησε ένα σκέτο οκ! OK". Κατάλαβα πως είχε αλλάξει γνώμη και έψαχνε να με αποφύγει. Ε, ναι, εννοείται. Εννοείται, αν πραγματικά θέλεις να γνωρίσεις ένα πρόσωπο δεν στέλνεις δύο ώρες πριν μήνυμα ότι σου συνέβη και κάτι έκτακτο και δεν θα μπορέσει και θα σε πείραζε να το αναβάλλετε. Τι συμβαίνει τέλο πάντων. Οι ευφύ και επιτυχημένε επαγγελματικά γυναίκε στην Ελλάδα είναι καταδικασμένε να είναι μόνες. Δώσε μας τα φώτα σου. Αγάπη μου, αν αυτό θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα. <laughs> <laughs> Παιδιά, sorry που γελάω. Έχει χιούμορ η φίλη. Άρα αυτό θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα. Δεν είναι μόνο οι ευφύ και επιτυχημένε γυναίκε στην Ελλάδα που νιώθουν πω είναι καταδικασμένε να είναι μόνε. Η μεγαλύτερη πλειονότητα των γυναικών νιώθουν ότι λόγω κοινωνική συνθήκη και κοινωνική εποχή, σαν να είναι καταδικασμένε είτε να είναι σε προβληματικέ σχέσει, είτε να είναι μόνε. Λοιπόν, μα θέλουν χαζέ. Θέλω να πω κάτι και να με συγχωρήσετε γιατί για τον λαϊκό τρόπο με τον οποίο θα το πω. Για τον τρόπο του λιμανιού και όχι του σαλονιού. Με βάση τον πατριαρχικό τρόπο διαπαιδαγώγησης αγοριών και κοριτσιών σε κοινωνίες όπως τη δική μας, ένας άνδρας, ετεροφιλόφιλος, ο οποίος φλερτάρει με μία γυναίκα ετεροφιλόφιλη, η οποία έχει στο ενεργητικό της επιτυχίες επαγγελματικές, οικονομικές ή κοινωνικές, πρέπει να έχει αρχίδια πεπόνια για να αντέξει να σταθεί δίπλα της χωρίς να νιώθει μειονεκτικά. Και λέω πρέπει να έχει τόσο μεγάλα κότσια, μεταφορικά δηλαδή εννοείται, εδώ να πούμε και νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε. Να το αναφέρουμε και στο επεισόδιο που θα κάνουμε για το podcast για, τις, για τη σεξουαλική υγεία και θέματα υγείας που αφορούν τη σεξουαλική λειτουργία των ανδρών, ότι η, η πρισμένη όρχηση δεν είναι υγιής φάση. Δηλαδή, αυτή η παρομοίωση που χρησιμοποίησα, αν κάποιο την έχει, να πάει στον ουρολόγο του. Εντάξει, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει για να είναι πρισμένη η περιοχή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στα σοβαρά θέματα. Δυστυχώ με τον τρόπο που έχουν διαπαιδαγωγηθεί οι περισσότεροι άνδρες, οι οποίοι είναι γύρω στα 40, εφόσον οι φίλοι είναι 42, φαντάζομαι φλερτάνε με άνδρες γύρω στα 40. Και πάνω είναι τέτοιο ο οποίο δίνει στον άνδρα μηδενική ικανότητα, μηδενικέ γνώσει για να διαχειριστεί μια γυναίκα που δεν είναι υποτακτική. Γιατί ακόμα και αυτοί που μεγάλωσαν σε σπίτια που η μητέρα τους ήταν εργαζόμενη και έκανε καριέρα, μπορεί να αντιμετώπιζαν και από τον πατέρα του ή και από την κοινωνία αρνητική κριτική για μια μάνα που τολμούσε να βγει έξω στην εργασία και να παρατάει τα παιδιά της. Ναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, κουβαλάμε ένα βαρύ αμαρτωλό παρελθόν κοινωνίες, μισογενιστικό, το οποίο δεν ταλαιπωρεί μόνο τις γυναίκες, αλλά ταλαιπωρεί και τους άντρες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι η εύκολη λύση να επιλέξεις, να συνδεθείς, να φλερτάρεις, να βγεις σε ραντεβού και να φτιάξεις σχέση με ένα πρόσωπο που να είναι μη απειλητικό από τη σκοπιά της ευφυίας ή της επαγγελματικής επιτυχίας. Εδώ να σημειώσω ότι υπάρχουν και γυναίκες που δεν αφέθηκαν από την οικογένεια του να πάνε να σπουδάσουν, που του απαγόρευσαν ή που του στέρισαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, οι οποίε όμω εξακολουθούν να είναι πολύ ευφύ και να είναι πολύ επιτυχημένε στην εργασία του χωρί να έχουν πάρα πολλέ σπουδέ. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ο, για να είναι ευφύ μια γυναίκα να έχει πολλέ σπουδέ. Μπορεί να είναι ευφύ και να μην έχει πολλέ σπουδέ, όπω και για έναν άνδρα ισχύει αυτό. Οι πολλέ σπουδέ έχουν να κάνουν και με τι ευκαιρίε για σπουδέ και με τα χρήματα για σπουδέ και με τι επιλογέ. Δηλαδή, ένα ευφύ άνθρωπο μπορεί να επιλέξει να μην κάνει πανεπιστημιακέ σπουδέ, να κάνει σπουδέ σε τεχνικό επίπεδο και να τα καταφέρνει πολύ καλά σε έναν τομέα που χρειάζεται τεχνικέ γνώσει. Γιατί δεν μετριέται η μόνο με τα πτυχία. Από πολλά άλλα στοιχεία που μετριέται η ευφυία. Και ένα πραγματικά ευφύ άνθρωπο θα τα καταφέρει καλά όπου και αν το βάλει. Ένα άνθρωπο που δεν είναι ευφύ. Όσε σπουδέ και αν καταφέρει να τελειώσει, σε όσε θέσει και αν καταφέρουν να το διορίσουν οι δικοί του λόγω βυσμάτων, γνωριμιών κτλ., δεν θα τα καταφέρει. Λοιπόν, δεν συμφέρει ούτε στου άνδρε να ρίχνουν τα στάνταρτ του και ενώ του ελκύουν οι γυναίκε που είναι έξυπνε, δυναμικέ και επιτυχημένε. Να φοβούνται να δημιουργήσουν σχέση με αυτές τις γυναίκες... και να επιλέγουν να δημιουργήσουν σχέση με γυναίκες... οι οποίες τους φαίνονται ακίνδυνες. Γιατί ο πραγματικός κίνδυνος... βρίσκεται στην καλοήθεια ή στην κακοήθεια ενός χαρακτήρας. Καλά το είπε αυτός ο τύπος που είπε... δεν με φοβίζουν οι πετυχημένε γυναίκες... οι δυναμικές που σου το πεφτάνε, είναι καλοήθεις. Ασχέτως ότι το είπε υπομορφή νέγκινγκ, αλλά ω διατύπωση είναι ορθή. Δεν θα έπρεπε να μα φοβίζει ένα άνθρωπο έξυπνο και επιτυχημένο, άνδρα ή γυναίκα, φτάνει ναι, είναι Επίσης, να είναι καλοήθη άνθρωπο. Επίση, να σα πω αγόρια, άνδρε, ότι υπάρχουν γυναίκε οι οποίε είναι πονηρέ και το παίζουν παλαβέ και το παίζουν αβοήθητε και το παίζουν άσχετε προκειμένου να μην νιώσετε απειλή, να πάτε κοντά, να συνδεθείτε και μετά που θα σας τυλίξουν να βγάλουν το μαστίγιο. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν χειριστικές γυναίκες πονηρές, δεν είναι όλες. Όπως δεν είναι όλοι οι άνδρες κακοποιητές και ναρκισιστές, έτσι δεν είναι και όλες οι γυναίκες καλοήθης και έντιμες. Έχει και άτιμου ανθρώπου, ανέντιμου ανθρώπου. Έχει ανθρώπου οι οποίοι προσποιούνται κάτι που δεν είναι προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό του. Έχει ανθρώπου που μα κάνουν gas lighting. Εγώ προσωπικά προτιμώ χίλιε φορέ ένα άνθρωπο να μου δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, τι πραγματικέ του ιδιότητε, έστω και αν δεν μ' αρέσουν, έστω και αν με φοβίζουν, παρά να μου το παίζει ότι είναι κάτι που δεν είναι και μετά να την πατήσω άσχημα. Γιατί το έξυπνο πολύ από τη μύτη πιάνετε. Ή από τι ανασφάλειες πιάνετε. Ή από τους φόβους πιάνετε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει. Εγώ προσωπικός... είχα... από τον καιρό που ήμουν μικρή... μία φοβία... θα γελάσετε τώρα που θα σας το πω αυτό το πράγμα... είχα μία φοβία... με τους ευφύ και επιτυχημένους άνδρες. Ότι θα με απορρίψουν. Ίσως επειδή μεγάλωσα με τον τρόπο που μεγάλωσα και ο πατέρα μου, πήραν είναι όντω ένα πολύ ευφύ και επιτυχημένο άνδρα, ήταν απορριπτικό μαζί μου, και ο αδερφό μου, ο οποίο είναι επίση ένα πολύ έξυπνο και επιτυχημένο άνδρα, όταν ήμασταν μικροί, μου κάνε μπούλινγκ. Ω παιδί μου κάνε μπούλινγκ, ρε παιδί μου. Τώρα είναι καλή σχέση μα, αλλά είχα αυτό το φόβο ότι ένα ωραίο και έξυπνο και μορφωμένο άνδρα, όπω ήταν ο πατέρα μου και ο αδερφό μου, δεν θα με θέλουν εμένα. Και έτσι λειτουργούσα και εγώ με αυτό το σκεπτικό στο παρελθόν, ότι αποφεύγω να φλερτάρω, να βγω ραντεβού, να συνδεθώ ουσιαστικά με άνδρε που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εγώ όπω αυτού του τύπου που, που γνωρίζω, κουπέλα έκανα. Γι' αυτό, έχω, γι αυτό το γραφείο μα μετράει τόσε επιτυχίε. Για πλάκα το λέω. Στην προσωπική μου ζωή έχουμε τόσε πολλέ επιτυχίε, παύλα αποτυχίε. Γι' αυτό. Γιατί φοβόμουν. Φοβόμουν Εμένα ήταν άλλο το τραύμα μου. Είχα τραύμα εγκατάλειψη, τραύμα απόρριψη. Και ξαναλέω ότι ο αδερφό μου, γιατί αυτά με τον αδερφό μου συνέβαιναν όταν ήταν μικρό. Μετά, όταν ε, από τα 18 μου που πήγα στη Θεσσαλονίκη και έμεινε ο αδερφό μου στην Κύπρο, γιατί ήταν μαθητή, ήταν 15 ετών ο αδερφό μου να πήγα στη Θεσσαλονίκη. Από τότε ξεκίνησε μια άλλη φάση στη σχέση μα που άρχισε να με καταλαβαίνει. Όσο ήμασταν μικρότερα, τα πρώτα 15 χρόνια τη ζωή του δεν με καταλάβαινε. Και ήταν και μικρό, ρε παιδί μου. Και με κοροϊδεύε και αυτό, όπω με ηρωνεύονταν οι γονεί μου, με ειρωνευόταν και αυτό, με κοροϊδεύε και αυτό. Και εντάξει, ε, όσοι είστε εδώ στο κανάλι και γνωρίζετε τι εκμυστηρεύσει μου, τι που τι κάνω σε ένα μικρό κύκλο περίπου 85.000 ανθρώπων, α, φτάσαμε του 85.000 συνδρομητέ. Αν δεν έχετε πατήσει το κουμπί τη εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το, γιατί θα έχουμε δωράκι όταν πάμε στι 100.000. Το κανάλι μα θα πάρει μια πλακέτα και θα γίνει επίσημο. Λοιπόν εγώ το έκανα αυτό το πράγμα και το πλήρωσα πανάκριβα αγόρια. Οπότε, παρόλο που εγώ ξεκινούσα από άλλο χώρο, εσείς ξεκινάτε από άλλο χώρο, εγώ ξεκινούσα από άλλο χώρο, δεν συμφέρει αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα άλλο κίνητρο μπορεί να είναι ότι αν εγώ επιλέξω να φτιάξω σχέση με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα που δεν είναι τόσο έξυπνος, τόσο έξυπνος είμαι εγώ, θα μπορώ να το χειριστώ. Το άλλο με τον τοτό το ακούσατε, το ανέκδοτο. Γελάω γιατί είναι ανέκδοτο. Ότι αν ένα έξυπνο άνθρωπο πάει και τα φτιάξει με ένα βλάκα προκειμένου να μην το χειρίζεται ο βλάκα, είναι τεράστιο ανέκδοτο. Γιατί στο τέλο καταλήγει να το χειρίζεται ο βλάκα. Και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και σφιχτή μετά. Λοιπόν, αγόρια σας συμφέρει να ενδυναμωθείτε, να δουλέψετε τη συναισθηματική σας νοημοσύνη, να ψυχοεκπαιδεύεστε, να πάτε να κάνετε ψυχοθεραπεία, να αρχίσετε να βελτιώνεστε και να τολμήσετε να κάνετε την αλλαγή, να κάνετε την έκπληξη και να επιλέξετε γυναίκες που να τις θαυμάζετε, που να τις εκτιμάτε, που να είναι ευφύς και να είναι πετυχημένες. Ένας πραγματικά ευφύς άνθρωπος, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν επιδιώκει το δρόμο της κακοήθειας, το δρόμο της κακίας. Άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται πολύ επιτυχημένοι και φαίνονται πολύ ευφύς, αλλά είναι και κακοήθεις άνθρωποι, στη βάση είναι πονηροί, όχι ευφύς άνθρωποι. Λοιπόν, κορίτσια, κορίτσια. Δεν είναι καλή ιδέα να κόβουμε και να ράβουμε τον εαυτό μας για να χωρέσει τα κουτάκια του κάθε νόσου. Δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή, η φίλη, η οποία έβγαλε από το προφίλ της τους τίτλους της, έβγαλε από το προφίλ της τις σπουδές της και πήγε να το παίξει αγαθό χαμομυλάκι, ταπεινό χαμομυλάκι, χωρίς να σημαίνει ότι μια κοπέλα που είναι ακαδημαϊκός δεν είναι ταπεινή. Εγώ έχω γνωρίσει πολλέ γυναίκες ακαδημαϊκούς και άνδρες ακαδημαϊκούς που είναι απλοί άνθρωποι, κατανοητοί και προσινείς και προσιτοί και δεν είναι ε, και έχω γνωρίσει πολλούς ημιμαθείς οι οποίοι και, οι μη, και άνδρες και γυναίκες που είναι πολύ εξαιρετικά ψιλομύτιδες Εξή. λοιπόν κορίτσια όταν θέλετε να φλερτάρετε προτείνω τα προφίλ που θα φτιάξετε να είναι αντιπροσωπευτικά του ποιες είστε και για τους άνδρες το ίδιο δεν είναι καλή ιδέα να παρουσιάζουμε διαφορετικό τον εαυτό μας για να μην απειληθεί ένα πιθανότερο, γιατί έτσι εξαπατούμε τον εαυτό μας. Τώρα αυτό ήταν μπηχτή για την εξαπάτηση που είπε ο άλλος. Γιατί κάποια στιγμή αν απόφευκτο ο άλλος θα καταλάβει και τι επίπεδο σπουδών έχουμε και τι επίπεδο επαγγελματική επιτυχίας έχουμε και πόσα χρήματα βγάζουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε αν είναι να εμφανιστεί κομπλεξίλικη θα εμφανιστεί και θα εμφανιστεί και σε μια περίοδο που θα πονέσουμε πολύ περισσότερο άμα έχουμε ήδη συνδεθεί. Αυτές είμαστε και σε όποιους αρέσουν. Εάν απειλούνται από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί ανήκω και εγώ στην κατηγορία των δυναμικών γυναικών. Και νομίζω και λίγο ευφύς. Λοιπόν, αν απειλούνται από τη δυναμικότητα μας, την ευφυΐα μας και τις γνώσεις μας και το χιούμορ μας, να πάνε να κάνουν μπάνιο. Εντάξει, δεν με αφορούν εμένα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα η ερωτική ερημιά, ότι υπάρχει μεγάλη ερωτική ερημιά στις κοινωνίες μας σήμερα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ότι πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι είναι μονήρις επειδή υπάρχει μια προθυμία για ουσιαστική σύνδεση και συνδεσιμότητα, το γνωρίζω, είναι θλιβερό, είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για συνδεσιμότητα, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένο για υγιείς, βαθιές σχέσεις με νόημα, deep meaningful connections. Λυπάμαι που ζούμε σε μια εποχή που αυτό δεν είναι εύκολα εφικτό στο ερωτικό επίπεδο. Μπορούμε όμως να το επιδιώξουμε στο φιλικό επίπεδο. Μου έστειλε προχθές α, η συνάδερφος η Μαρία Κορακά, μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχει δώσει ένας από τους επικεφαλής της μελέτης του Χάρβαρτ για την ευτυχία που έχουν βγάλει και ένα σχετικό βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκα τώρα να λεπτό να το βρω να βάλω το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο όσοι μιλάτε αγγλικά μπορείτε α είναι στα ελληνικά νομίζω να λεπτό να λεπτώ. τώρα να λεπτό να βρω που είναι της Μαρία το συνομιλία μας με τη συναδελφοί. Η Μαρία Κορακά μου στέλνει ωραία πράγματα. Μου στέλνει ωραίες ε, ε δημοσιεύσεις. Λοιπόν, είναι της Λάιφο το άρθρο, lifeon.gr, υγεία και σώμα, ψυχίατρος Χάρβαρτ, η ευτυχία σου εξαρτάται από αυτά που σου λείπει. Ο διευθυντής της μελέτης του Harvard Studio of Adult Development, Robert Waldinger, τη πιο ολοκληρωμένη έρευνα που έγινε ποτέ για το τι μα κάνει ευτυχισμένου, μιλάει για τη χαρά, της σχέσης και πότε επιτρέπεται να εγκαταλείπουμε τον ήρωα μα. Είναι πολύ ωραία συνέντευξη αυτή. Θα την αναρτήσω στην περιγραφή του βίντεο. Και ωραίο ο Ρόπε του Ουάλτιγκερ, το βλέπετε, είναι ένα συμπαθητικό κυριούλη. Και σα διαβάσω αυτό το κομμάτι. Τονίζεται τη σημασία των σχέσεων. Κατά πόσο αυτό ισχύει στην εποχή της μοναξιάς και των εξωσυμβατικών σχέσεων. Και τι απαντάει ο Βάλτιγκερ. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ζευγάρι, να είναι ερωτευμένος για να επωφεληθεί από μια σχέση. Τα ωφέλη προέρχονται από τη ζεστασιά της σύνθεσης, από την αίσθηση του ανήκειν, την αίσθηση της θετικής αλληλεπίδρασης. Και παίρνουμε στοιχεία τέτοια ακόμη και από φιλική συνάντηση με κάποιον από τον οποίο αγοράζουμε τον καφέ μας ή κάποιον που μας παραδίδει την αλληλογραφία μας. Και σίγουρα από φίλου και από συγγενεί. Νομίζω ότι στι ΗΠΑ περίπου το 30% των ανθρώπων ζουν μόνοι του. Αλλά πολλοί από αυτού του ανθρώπου είναι αρκετά ευτυχισμένοι. Δεν έχουν ερωτικό σύντροφο, αλλά έχουν σχέσει που του παρέχουν ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απόσπασμα από τη, από, το, από τη συνέντευξη. Θα το δείτε στην περιγραφή του βίντεο αυτό. Το βίντεο αυτό θα μπει. Στο playlist uh, ιστορίες από το Tinder παρόλο που είναι ιστορίες από τον Bumble. <laughs> Γιατί έχει, έχει και το χιούμορ του. Θα μπεί και στο playlist πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία, flirt και dating και σχέσεις και θα τα πούμε. μη μου πείτε πώς δεν είναι τα θέματα άρα. Θέλω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Bye!